πριν από περίπου ένα μήνα. Οι ψυχικά τραυματισμένοι συμπολίτες μας στο Μάτι, ακόμα και εκείνοι που έχασαν αγαπημένους τους στη φωτιά, έλαβαν αυτό το τραγούδι σε ένα ισχυρό μήνυμα που υποτίθεται ότι στάλθηκε από το προσωπικό μου τηλέφωνο. Όλοι ξέρουμε ποιος έστειλε αυτό το ισχυρό μήνυμα. Είναι οι ίδιοι τοξικοί άνθρωποι που δεν σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τον πόνο τόσων οικογενειών μόνο και μόνο για να έχουν μια ευκαιρία να εκλεγούν. Όταν αυτοί, οι ίδιοι τοξικοί άνθρωποι, διέγραψαν τα πλάνα της επίσκεψής μου αμέσως μετά την τραγωδία, έμεινα σιωπηλή. Όταν έριξαν το φταίξιμο σε μένα, έμεινα σιωπηλή. Όταν αυτοί, οι ίδιοι τοξικοί άνθρωποι, κατηγόρησαν γενικά τους γενναίους πυροσβέστες και αστυνομικούς που διακινδύνευσαν την ίδια τους τη ζωή για να σώσουν άλλους, εγώ έμεινα σιωπηλή. Οι συνεργάτες μου, μου είπαν να μιλήσω για τα 40 χρόνια του παλαιού καθεστώτος. Αρνήθηκα να δείξω με το δάχτυλο άλλους. Αρνήθηκα να κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια. Επέλεξα να επικεντρωθώ μόνο στη φροντίδα των οικογενειών των θυμάτων και να δουλέψω σκληρά, ώστε να μην μας ξαναβρει μια τέτοια καταστροφή. Το πότε θα ξεσπάσει η επόμενη φωτιά εξαρτάται από δυνάμεις ανώτερες από εμάς. Οι σφοδρές κλιματικές αλλαγές μπορούν και θα προκαλέσουν περισσότερες τέτοιες πυρκαγιές σε βαθμό που δεν έχουμε ξαναδεί. Η δική μου δουλειά είναι να εξασφαλίσω ότι θα είμαστε προετοιμασμένοι για αυτές, χρησιμοποιώντας το πιο σημαντικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας, την επικοινωνία μεταξύ μας. Μόνο η γρήγορη, αποτελεσματική επικοινωνία θα απομακρύνει τους συμπολίτες μας από τις φλόγες προς τις ασφαλείς περιοχές. Μόνο η επικοινωνία θα σώσει ζωές. Σε αυτό αφιερώνω κάθε μου προσπάθεια μέχρι να το πετύχω. Αποτελεσματικοί μηχανισμοί προειδοποίησης, κανονισμοί που θα υποχρεώσουν τα μέσα να ενημερώνουν τους συμπολίτες μας και να μεταδίδουν οδηγίες, εφαρμογές στο κινητό που θα μας ειδοποιούν και θα μας καθοδηγούν στην ασφάλεια. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να αποτρέψω την επόμενη φωτιά, αλλά μπορώ να εξασφαλίσω ότι η επικοινωνία μας θα είναι η καλύτερη δυνατή. Δεν σταματάω να αγωνίζομαι. Διαλέγω να παλέψω, να σας κοιτάξω στα μάτια και να απαντήσω στις πιο σκληρές σας ερωτήσεις. Μεγάλωσα μαθαίνοντας να μην ζητάω τίποτα και ποτέ. Αλλά τώρα θέλω να ζητήσω κάτι. Εάν είστε θυμωμένοι, ελάτε να μου μιλήσετε για το θυμό σας. Θα σας απαντήσω. Μόνο με αλήθεια. Για οτιδήποτε σχετικό με την τραγωδία. Αλλά αξίζουμε απαντήσεις και από τον κύριο Πατούλη, τον επί 12 χρόνια δήμαρχο, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που έχει άρρηκτη σχέση με αυτούς που μας έφτασαν ως εδώ. Στέκομαι απέναντί σας και σας ζητώ να μείνουμε ενωμένοι, να μείνουμε δυνατοί. Ο αγώνας για την αλήθεια ξεκινάει. 21 Μαΐου. Ζωντανά, στο Facebook, απαντάμε σε όλες και σε όλους σας απευθείας. Εγώ θα είμαι εκεί. Αυτός...